Με τον Λαζόπουλο. Είναι γνωστό ότι ο Λαζόπουλος προφανώς και έχει τηλέφωνο, γιατί αυτό ότι δεν έχω τηλέφωνο είναι βαρβούτσα. Αλλά μπορεί να το έχει μόνο για την κόρη του, ναι, κατάλαβε. Έχει μάλλον τηλέφωνο για κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους. Δηλαδή για τους πολύ οικείους του ανθρώπους, τους πολλούς φίλους του. Γιατί άμα θέλει να πηγαίνει κάποιος τρίτος με τον Λαζόπουλο, μιλάει με τον αδερφό του. Δηλαδή είναι γνωστό αυτό. Ο οποίος όμως πάντα είναι σαν ένα τζέρτο, σαν και είναι πάντα εκεί 24 ώρες 24. Ναι, ναι, να σα πω όμως κάτι. Εδώ πρόκειται για μια κατάσταση που βγαίνανε μαζί τόσο στο Σανίδη όσο και στην τηλεόραση. Πάρε τηλέφωνο, αυτά λέγανε κάθε όχι, μέρα. Δεν είναι αυτό. Πώς είναι δυνατόν. Βγαίνανε όμως και για φαγητό. Πήγαινε ένα σπίτι στο σπίτι του άλλου. Είχαν πάει διακοπές μαζί. Όχι, δεν είναι από τους ανθρώπους που νομίζω ο Λαζόπουλος που βάζει εύκολα κόσμο στο σπίτι. Πάντως, εγώ είχα πάει... Δεν ήταν σε αυτήν την κατηγορία, φαντάζομαι. Λέω. Εγώ είχα πάει στο θέατρο χθες και είδα τον Λαζόπουλο και το ρώτησα. Ωραία παράσταση. Πολύ ωραία παράσταση. Έχει την τρίτη πρεμιέρα, όμως θα πάει η Ελένη. Και του είπα η δικιά σου, του λέω είναι τώρα στον Αναούτογλου του απόψη. Μου λέει πια, του λέω Ελένη. Του λέω θα πω πάλι αυτά. Μου λέει Σάνσα μου, έχουμε δουλέψει τόσα χρόνια, είναι φίλοι μου. Εγώ δεν έχω κάτι με την Ελένη. Δηλαδή, μόνο καλά λόγια έχει να πει για την Ελένη. Εντάξει, την πείραξε μωρέ για το ΚΚΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, αυτό βλακίες όμως τα κόμματα να βάζουν πάνω από το. Συμφωνώ. Λοιπόν, προχωράμε. Αλλά να μας δώσει και το τηλέφωνό του, να μην είναι προσπέλαστος. Λέμε τώρα. Θα το κόψω. Θα κάνει πολλοί άνθρωποι, δεν είναι μόνο Λαζόπουλος. Πολλοί άνθρωποι δεν δίνουν το τηλέφωνό τους. Ναι, όχι, είναι κάποιοι που δεν. Επειδή λέτε συνέχεια ότι είπε τώρα τελευταία υπερασπίζουν συνέχεια τον Γρηγόρη, να πω και κάτι άλλο. Το ότι την κάλεσε και ο Γρηγόρης όμως που έλεγε ο Ντόρος και τα λοιπά. Μυαλό μου είσαι, πες το. Την κάλεσε και για αυτό το κομμάτι, να είμαστε ειλικρινεί. Μα γι' αυτό την κάλεσε τώρα το συγκεκριμένο timing τη Γερασιμίδη. Ναι, ρε, τώρα. Τηλεόραση κάνει. Προχωράμε. Όχι, επειδή είπε ο Γρηγόρης ότι κάποιοι το παίρνουν. Επειδή είπε ο Γρηγόρης, ναι, το ξυλώνουν και δεν σ' άρεσε. Το ξυλώνουν και δεν σ' άρεσε αυτό ο τόρος και γιατί είναι αυτό, να μην είσαι αυθόρμητη. Έτσι είναι. Έχει ξεχυλώσει και ο Γρηγόρης. Θα μπορούσε να την πιέσει πιο πολύ λίγο ο Γρηγόρης. Να βγάλει λίγο ζουμί. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο θέατρο Άνεσης όπου ανεβάζουν μια πολύ ωραία παράσταση στο έγκλημα και τιμωρία.